Κύριε Βαλαβάνη, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας να μας πείτε τι συμβαίνει με τα σχολεία. Να συνεχίσουμε την περιγραφή σας. Τα βάνια να πέφτουν, σχολεία που βλέπεις τα θεμέλια. Τι άλλο να πούμε, πλημμυρισμένες αίθουσες σε συνέχεια. Πριν δύο χρόνια καυστήρας έσκασε. Το θυμόμαστε δυστυχώς, τραγικό γεγονός. Και παιδί τραγικό. Καθημερινά βιώνουμε την υποχρηματοδότηση στην εκπαίδευση και στη σχολική στέγη στο έπακρο. Συνεχίζεται η κατάσταση, δεν έχουμε καμία βελτίωση, έτσι. Το θέμα της σχολικής στέγης, συνολικότερα οι οργανώσεις γονέων και οι γονείς το αναδεικνύουμε καθημερινά. Δεν είναι θέμα μόνο αν υπάρχει πετρέλαιο ή όχι, είναι θέμα της ολοκληρωμένης υποδομής, γιατί ακόμα και πετρέλαιο να υπάρχει, όταν το κτίριο είναι κακοσυντηρημένο, η απόδοση στη θέρμανση, καταλαβαίνουμε όλοι και από τα σπίτια μας, από την εμπειρία την καθημερινή μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι ουσιαστικά τζάμπα πάει η θέρμανση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όταν έχουμε υπόγειες αίθουσες, όταν έχουμε κοντέινερ αίθουσες, όταν έχουμε στιβαγμένα παιδιά 20 και 25 μέσα σε μία τάξη, γιατί και αυτά είναι που συμπληρώνουν το πάζι της εκπαιδευτικής κοινότητας σήμερα. Μάλιστα. Να κάνω μία παρένθεση, εγώ θα με συγχωρέσετε γι' αυτό. Να πω κάτι. Όταν ο ιδιοκτήτης δεν σέβεται το σπίτι του, δεν θα το σεβαστεί ούτε ο ενοικιαστής. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτή τη μεταφορά. Όταν το κράτος δεν συντηρεί τις υποδομές, τα κτίρια του δηλαδή, πώς θα τα σεβαστούν τα παιδιά όταν ζουν μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο, τι να πω, είναι αποσαθρωμένο. Συμφωνούμε σε αυτό, γι' αυτό και τα παιδιά μας βλέπουμε ότι πολλές φορές μας βάζουν τα γυαλιά, σε εμάς τους πιο μεγάλους, αντιδράνε και κινητοποιούνται. Οι κινητοποιήσεις που γίνανε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες σε σχέση με το έκτρομα νομοσχέδιο για την ιδιωτική, για τα ιδιωτικά ΑΕΗ, συμμετείχανε οι μαθητές με ολοκληρωμένα αιτήματα που δεν είχαν να κάνουν μόνο για το έκτρομα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που θέλει να φέρει η κυβέρνηση να κατηγοροποιήσει για άλλη μια φορά τους μαθητές. Είχε να κάνει με την ίδια την κατηγοροποίηση που βιώνουν καθημερινά. Ναι. Στις αίθουσες και στις τάξεις που εκ των πραγμάτων δεν μπορείς, και να σας πω και κάτι, δεν εμπνέονται τα παιδιά μας για να κάνουν μάθημα. Το σχολικό κτίριο, η σχολική αίθουσα είναι όπως εμείς αν γονείς φτιάχναμε το παιδικό δωμάτιο, δεν θέλαμε να είναι ό,τι καλύτερο για να εμπνεύσει, να χαίρεται το παιδί. Έτσι είναι και η αίθουσα. Η αίθουσα αυτή τη στιγμή περνάει ένας μαθητής από το προνήπιο που έχει η προσχολική αγωγή, έχει θεσμοθετηθεί, μέχρι και την ενηλικίωσή του περνάει τις περισσότερες χώρες ποιοτικές μέσα στην τάξη. Δεν πρέπει να τον εμπνέει. Σαφέστε. Δεν πρέπει να έχει ασφάλεια. Συμφωνούμε σε αυτό. Μιλάμε για το 2024, να σας πω κάτι, όταν σε όλη την Αττική βλέπουμε να ξεπηδάνε μολ, βλέπουμε να ξεπηδάνε μια σειρά... Εντάξει, αυτό έχει να κάνει μην μπερδεύουμε τον ιδιωτικό τομέα τώρα με το δημόσιο. Δεν είναι καμία σχέση τώρα το μετά. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μπορώ να βάλω και τον δημόσιο τομέα. Η τεχνολογία αυτή τη στιγμή έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Και οι κυβερνήσεις διαβολικά δίνουν χρήματα. Αλλά δίνουν χρήματα εκεί που θέλουν και όχι και εκεί που είναι οι ανάγκες μας. Ωραία. Πάμε να δούμε λιγάκι τις ανάγκες. Δηλαδή, τι εννοώ. Υπάρχει. Κάθε χρόνο ένα φαινόμενο, σχολεία να μην έχουν θέρμανση. Έχετε εσείς παραδείγματα αυτή τη στιγμή στην Αττική, έτσι. Την περιοχή την οποία δραστηριοποιήσετε συνδικαλιστικά. Υπάρχει σχολείο αυτή τη στιγμή χωρίς θέρμανση? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν σχολεία που έχουν σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τη θέρμανσή τους, γιατί είναι σε σχέση με το κτηριακό, με τη δομή, ότι πέφτει το ρεύμα και δεν μπορεί να λειτουργήσει, για παράδειγμα. Έχουμε στην τέταρτη κοινότητα τέτοια σχολεία. Έχουμε σχολεία που είναι με κοντέινερ, που το air condition δεν καλύπτει. Τα προηγούμενα χρόνια, τον προηγούμενο χρόνο, είχαμε θέματα και με το πετρέλαιο και με την υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι εκ των πραγμάτων κάπως έχει ρολάρει, το οποίο θα ρολάρει μέχρι τον Ιούνιο, γιατί με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών θα έχουμε και πάλι προβλήματα στα σχολεία από τους Δήμους με τη χρηματοδότηση. Και το πιο κύριο είναι ότι η χρηματοδότηση στους Δήμους όσο το δυνατόν μειώνεται, κάθε χρόνο γίνεται λιγότερη. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι Δήμοι που έχουν και ευθύνη και αυτοί, γιατί δεν διεκδικούν την παραπάνω χρηματοδότηση. Δεν έχουν ευθύνη, οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για τη θέρμανση στα σχολεία.
Ναι, ναι, ξέρετε κάτι όμως, επειδή εμείς γινόμαστε συνέχεια μπαλάκι αυτό ευθυνών, οι Δήμοι μας λένε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός δεν τους δίνει χρήματα για τα σχολεία, παίρνουν συγκεκριμένη χρηματοδότηση, μας πετάνε το μπαλάκι στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση ρωτάει το Υπουργείο Εσωτερικών, το πετάει το μπαλάκι. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι οι Δήμοι έχουν την ευθύνη της θέρμανσης. Και βέβαια έχουν την ευθύνη όλη τη συντήρηση του σχολικής μονάδας, όχι μόνο η θέρμανση. Είναι αυτό που σας είπα πριν, μπορεί το καλοκαίρι να λειτουργεί. Αλλά αν τα παράθυρα και τα αλουμίνια δεν έχουν την καλή απόδοση, μια τρύπα στο νερό, επιτρέψτε μου δηλαδή για την έκφραση, αυτό γίνεται. Ξέρουμε, είναι πολύ παλιά. Κάποια κτίρια σχολείων είναι πάρα πολύ παλιά. Όσον αφορά τα κοντέινερ, να πω ότι είμαι 45 ετών αυτή τη στιγμή. Εγώ τελείωσα σχεδόν όλο το γυμνάσιο και όλο το λύκειο μέσα σε κοντέινερ, για να καταλάβετε. Λοιπόν, τα οποία κοντέινερ ήταν μια προσωρινή λύση. Μόνιμη. Έχουν γίνει μόνιμη. Έχουν γίνει μόνιμη. Για να μην μιλήσουμε για τα ζητήματα της αντισεισμικής προστασίας και της θωράκης. Περιμένουμε να δούμε το πόρισμα των ελέγχων. Αν έχουν ξεκινήσει οι ελέγχοι, έχετε εικόνα σας αν έχουν ξεκινήσει οι αντισεισμικοί ελέγχοι? Όχι. Δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή. Όχι. Δεν έχουν ξεκινήσει. Γιατί νομίζω ότι τα σχολεία θα ήταν προτεραιότητα. Το νούμερο είναι και βασικό. Δεδομένου ότι και η χώρα μας έχει. Έχει ευαισθησία στους σεισμούς. Εκ των πραγμάτων είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Και δεδομένου ότι τα σχολικά κτίρια είναι πάρα πολύ παλιά. Πάρα πολύ παλιά. Λοιπόν, κυρία Βαλαμάνη, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πιστεύω να μας ακούνε και οι θύνοντες και οι περισσότεροι οι Δήμοι, από την άποψη ότι θα πρέπει να σκέψουν πάνω από αυτό το πρόβλημα της στέγασης των σχολείων, γιατί σίγουρα υπάρχει ζήτημα. Είναι πολύ παλιά ορισμένα κτίρια και όχι μόνο, έχουν και ζητήματα συντήρησης. Και ευελπιστώ ότι η επόμενη σχολική χρονιά θα είναι καλύτερη. Στέλνουν μήνυμα SOS στα σχολικά κτίρια και στην Αττική αλλά και συνολικότερα στην Ελλάδα. Και πραγματικά να πούμε ότι ο κοινός παρανομαστής όλων είναι υποχρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς βλέπουν τα παιδιά μας ως κόστος και δεν δίνουν τους αναγκαίους πόρους για να λειτουργήσουν έτσι όπως πρέπει τα σχολεία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.